Ξεκίνησε η απογραφή των συνταξιούχων του ΟΓΑ που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας ή ορφανίας (ΧΙΡΕΣ ή χείρι και ορφανά 12 ετών και άνω). Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του οργανισμού, η ορφανιας Σε συνφωνεί με ανακοίνωση της δήξης του οργανισμού, η οποία λήγει στις 28 Φεβρουαρίου, είναι υποχρεωτική για όλους τους δικαιούχους και σε όσους δεν απογραφούν, θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής του. Οι συνταξιούχοι, αφού λάβουν την ενημερωτική επιστολή, θα πρέπει να προσέλθουν στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ, του Δήμου, του τόπου κατοικία του, προσκομίζοντα την ενημερωτική επιστολή καθώ και τα εξή δικαιολογητικά. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ για αλλοδαπού ή βιβλιάριο υγεία για τα ανήλικα τέκνα, χωρί ταυτότητα. Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάσταση, εκδοθέν κατά τον ημερολογιακό μήνα τη απογραφή. Υπεύθυνη δήλωση των συνταξιούχων χειρία, θεωρημένη για το γνήσιο τη υπογραφή, στην οποία θα δηλώνουν ότι από την ημερομηνία συνταξιοδότηση και μέχρι σήμερα δεν έχουν τελέσει γάμο. Το τελευταίο καθαριστικό σημείο μαφόρου εισοδήματο, αντίγραφο επίσημο εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο ΆΜΚΑ. Επιπλέον για τα τέκνα απαιτείται ενήλικα τέκνα πιστοποιητικό σπουδών στην περίπτωση που σπουδάζουν σε ανώτερε ή ανώτατε σχολέ. Ανήλικα τέκνα 12 ετών και άνω, Αστυνομική ταυτότητα του γονέα ή του κειδεμόνα ή του προσώπου που έχει τη γονική μέρημνα. Η του κηδεμονα η του προσωπου που εχει τη γονικη μερημνα η διοικηση του ΟΓΑ, η οποία αποστέλει στους δικαιούχους ενημερωτική επιστολή, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία της απογραφής, επισημαίνει ακόμη ότι εάν ο γονέας λαμβάνει σύνταξη χειρίας και τα τέκνα ορφανική σύνταξη, θα πρέπει να απογραφούν ξεχωριστά.